Γεια σας. Λέγεσαι? Είμαι η Βασιλική και είμαι 22 χρονών. Μάλιστα. Και έρχεσαι από πού? Από Καλαμάτα. Κοιτάει κατευθείαν από εκεί. Από κλωστό κατά μέρη. Έχω μεγαλώσει στην Κορώνη. Πλάκα. Έχεις μπάρμπα στην Κορώνη που λένε. Ναι. Εγώ είμαι από την Κορώνη, το ξέρεις? Το ξέρω, το γνωρίζω. Ξέρεις, α. Τι άλλο κάνεις? Σπουδάζω στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο στην Καλαμάτα. Μπράβο. Και εδώ και 2 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά, θα έλεγα, με το τραγούδι. Ωραία μπλούζα φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα τραγουδήσεις? Έχω επιλέξει να σας πω ένα κομμάτι της Πάολα, το «Έχω μια ζωή». Έχω μια ζωή που δεν μου ανήκει. Έχω μια ποινή και μια καταδίκη. Έχω μια καρδιά που δεν είναι αθώα, δεν αλλάζει πια, δεν τη βγάζει σώα. Ξέρω το καλό και το κακό μου, όλα παίζουν μέσα στο μυαλό μου. Έχω δικαστεί τον εαυτό μου που με ξέρει σίγουρα. Δεν ακούω τις φωνές του κόσμου, άλλος είναι ο κόσμος ο δικός μου. Ο καιρός μονάχα είναι ο εχθρός μου που περνάει γρήγορα. Ξέρω το καλό και το κακό μου, όλα παίζουν μέσα στο μυαλό μου. Έχω δικαστεί τον εαυτό μου που με ξέρει σίγουρα. Δεν ακούω τις φωνές του κόσμου, άλλος είναι ο κόσμος ο δικός μου. Ακούς μια φωνή, άλλο πράγμα. Ναι, από πού τη βγάζεις? Ναι. Και εμείς αυτό λέγαμε όταν την ακούσαμε πρώτη φορά. Έχω μια ζωή που δεν έχω ζήσει. Είναι φυλακή, ποιος θα τη γκρεμίσει? Αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω. Τι γίνεται? Ναι. Παρόλο που το χρώμα της φωνής σου έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα ωραίο μπάσο έτσι στον ήχο σου δηλαδή. Να μου θυμίσει την πίτσα του Παπαδοπούλου. Ναι, κάτι. Πολύ σωστά. Πού στα η επιλογή, ας πούμε. Θα πεις και κάτι άλλο? Θα ήθελα. Σκέφτηκα, σαν δεύτερη επιλογή, να πω ένα κομμάτι του Βαρδί που μου αρέσει πάρα ωραία. Πολύ. Ωραία, πες, ωραία. Το που να εξηγώ. Να πεις ένα τραγούδι του Βαρδί, γιατί έχει ωραίο χρώμα στη φωνή σου. Λοιπόν, πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει τη νύχτα δίχως τρένα κι οδηγώ. Okay. Αυτό το είπες καλύτερα σίγουρα. Το είπες πολύ καλύτερα. Ίσως ήταν λάθος η επιλογή του. Καλά, δεν τρέχει. Ένας λυγμός στη φωνή. Αυτό ακούω εγώ τουλάχιστον. Πονάει το κορίτσι. Πονάει, Σκέψου να μεγαλώσει κι άλλο τι έχει να βγάλει αυτό το κορίτσι. Στις γενικές γραμμές ο οίκος σου μ' άρεσε και έχεις και. Έχεις έτσι που λέμε ένα. Ένα ταλκά, θα το πω, να το πω έτσι. Τι... Αυτό ο ταλκά βγαίνει από μόνο σου, έτσι σου βγαίνει. Το δεύτερο μου άρεσε περισσότερο και μου αρέσουν και τα μάτια τη. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, στο πρώτο τραγούδι μου αρέσαν περισσότερο τα μάτια σου παρά ο τρόπο που τραγούδισε. Θα πάω τρελάδι. Στο δεύτερο τραγούδι μου άρεσε ο τρόπο που τραγούδισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Τάμπτε, τι λε εσύ? Εγώ λέω πω είναι από τις πιο καθαρά μαϊκές φωνές που έχουμε ακούσει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή από τέτοιες φωνές που έχουν ταυτότητα στο λαϊκό. Αλλά αυτή είναι η αντίληψή μου, ελπίζω να είναι σωστή. Μπράβο σου. Πολύ ωραία χρειά, πάρα πολύ ωραίο χρώμα στη φωνή σου. Βασιλική, το λαϊκό τραγούδι είναι περισσότερο βίωμα παρά... Ναι. Ξέρεις, πρέπει να έχεις μια φωνή οπωσδήποτε, δηλαδή αλίμονό μας. Η αλήθεια είναι πως και εγώ όταν τραγουδάω, ας πούμε, στα μαγαζιά που
βρίσκομαι, νιώθω τον εαυτό μου ότι δίνω περισσότερο ψυχή και ότι αυτό μου ταιριάζει καλύτερα. Αυτό το δείχνεις κιόλας. Του λαϊκό. Το δείχνεις κιόλας. Όντως θα συμφωνώ εγώ με αυτό που λένε τα παιδιά. Οπότε πάμε να συζητήσεις και πρώτο λόγο. Οπότε εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τζόρτζ. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι και από μένα. Τέσσερα ευχαριστώ λοιπόν. Χάρηκε. Πάρα πολύ. Μπράβο. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας γνώρισα και από κοντά. Να είστε καλά. Από εδώ. Από εκεί. Ευχαριστώ. Δύο πόρτες έχει η ζωή.